Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 13 Μαρτίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε μαζί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αναβλήθηκε η δίκη για τους πυροβολισμούς εναντίον αλλοδαπών εργατών που διεκδικούσαν δεδουλευμένα στα φραουλοχώραφα της Μανολάδας Ηλίας. Πονοκέφαλο στο Υπουργείο Οικονομικών. Αναδρομικά έως και 4.500 ευρώ υπολογίζεται ότι οφείλει να επιστρέψει η κυβέρνηση λόγω των παράνομων μειώσεων του μνημονίου του 2012 σε 2.400.000 συνταξιούχους. Εκστρατεία της διοίκησης του νοσοκομείου Καλαμάτας για τα φακελάκια. Με σύνθημα το φακελάκι είναι δωροδοκία, είναι παράνομη πράξη, μη συμμετέχει σε αυτό. Ζητά να σταματήσει ο χρηματισμός γιατρών και καλεί τους πολίτες να καταγγέλνουν τα περιστατικά. Τις βασικές αρχές του συνδυασμού, πρότυπος Δήμος και τους πρώτους 30 υποψήφιους συμβούλους, παρουσίασε ο υποψήφιος Δήμαρχος Καλαμάτας, Βασίλης Τζαμουράνης. Συλλαλητήριο αύριο στην Κεφαλονιά για τα προβλήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μεταφορικό ισοδύναμο άνοιξε πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Αναβλήθηκε τελικά, κυρίες και κύριοι, η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά τους δράστες της επίθεσης με καραμπίνες κατά αλλοδαπών εργατών γης στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανολάδας το 2013. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων δήλωσε ασθένεια την ίδια στιγμή που εκφράζονται φόβοι από κινήσεις υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών, πως οι κατηγορούμενοι προσπαθούν να αποφύγουν ακόμα και τις μειωμένες πλέον ποινές. Ήταν Ιούλιος του 2014 όταν αλλοδαποί εργάτες γης από τα ματωμένα φραουλοχώραφα της Νέας Μανολάδας έκαναν κινητοποίηση στο κέντρο της Πάτρας και μπροστά από τα δικαστήρια σε συμπαράσταση στους ομοεθνείς τους που επιστάτες χωραφιών πυροβόλησαν εν ψυχρό. Η υπόθεση με τους πυροβολισμούς εναντίον αλλοδαπών εργατών που διεκδικούσαν δεδουλευμένα στα φραουλοχώραφα της Μανολάδας Ηλίας επανήλθε στην επικαιρότητα την Τετάρτη και στο εφετείο της Πάτρας. Είχαμε αναβολή στο σημερινό δικαστήριο, είπε κάποιος από τους κατηγορούμενους. Είναι τα γνωστά παιδιά των μπράβων της Μανολάδας που θέλουν να μειωθεί η ποινή τους γιατί αισθάνθηκαν ότι αδικήθηκαν. Παρά το γεγονός ότι είναι αυτοί οι οποίοι με εντολή των αφεντικών πυροβόλησαν τους εργάτες τότε. Είχαμε μία εξέλιξη σήμερα, θα έλεγα, αναμενόμενη, καθώς το δικαστήριο ανέβαλε για τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων. Ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Δεν γνωρίζουμε πότε θα είναι η ημερομηνία. Δυστυχώς, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η δίκη. Πρωτόδικα, δύο από τους επιστάτες των κτημάτων που άνοιξαν πύρ με καραμπίνες κατά των εργατών καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 14 ετών και 7 ετών αντίστοιχα για βαριά σωματική βλάβη αντί απόπειρας ανθρωποκτονίας που ήταν η αρχική κατηγορία. Το πρωτοδικείο έκρινε αθώους και τους 4 κατηγορούμενους για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα οι δύο καταδικαστέντες θέλουν να απαλλαγούν και από τη μειωμένη ποινή. Οι εργάτες έχουν δικαιωθεί. Μετά την εξάντληση των εσωτερικών ενδικών μέσων της χώρας μας, προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το δικαστήριο αποζημίωσε με μία από τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις που έχει επιβάλει ποτέ για παραλήψεις στη διαδικασία ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Πατρών. Την Τετάρτη, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία και αναβλήθηκε. Να θυμίσουμε πως την Τετάρτη, 17 Απριλίου του 2013, στήθηκε σκηνικό απόπειρας μαζικής δολοφονίας σε χωράφι στη Μανολάδα Ηλίας, όταν τρεις επιστάτες, ιδιοκτήτη καλλιέργειας φράουλας, άνοιξαν πυρ κατά δεκάδων εργατών από τον Μπαγκλαντές που απαιτούσαν τα μεροκάματα 6 μηνών. Τουλάχιστον 34 εργάτες τραυματίστηκαν. Εδώ έχει η αξία να πούμε ότι η κατάσταση και τα προβλήματα και οι αντικειμενικές συνθήκες συνεχίζουν να υπάρχουν, αυτές που γέννησαν εκείνα τα φαινόμενα, διότι οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, οι εργάτες γης είναι χωρίς σύμβαση, είναι χωρίς εργόσιμο, βιώνουν το ίδιο καθεστώς εκμετάλλευσης, είναι αόρατοι διότι δεν έχουν μια νομική υπόσταση, ακόμα και αυτόν που κάνει τα χαρτιά ακόμα δεν έχει διεκπαιρεωθεί το ζήτημα αυτό. Οι εργάτες γης που καλλιεργούσαν φράουλες και είχαν να πληρωθούν πάνω από 6 μήνες απέτησαν τα δεδουλευμένα τους από τον εργοδότη τους στον τόπο της καλλιέργειας που βρίσκεται δίπλα από την Εθνική Οδό Πύργου Πάτρας. Όμως, αντί για τα χρήματά τους, δέχθηκαν τα πειρά από τα κυνηγετικά όπλα των συνεργατών του.
Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο Ιάσονας Τσόλης. Ιάσονα, καλησπέρα. Γυρνάμε το χρόνο πίσω. Πάμε στο 2013. Να θυμηθούμε αυτή την υπόθεση που είχε σοκάρει το Πανελλήνιο. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά μια υπόθεση η οποία όχι μόνο σόκαρε το Πανελλήνιο, αλλά έκανε και το γύρο του κόσμου με ντροπιαστικές εικόνες για την Ελλάδα. Τις εικόνες αυτές που μεταφέρθηκαν από τη Νέα Μανολάδα με ανθρώπους να έχουν πυροβοληθεί. Και εκεί ξεσκεπάστηκε και όλο το καθεστώς της εργασίας αυτών των ανθρώπων, κάτω υπό ποιες συνθήκες δουλεύουν. Συνθήκες που πραγματικά είναι απάνθρωπες και ο χαρακτηρισμός απάνθρωπος είναι πολύ λίγος για να τις περιγράψει. Να σου πω, Γεωργία, ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε. Σύμφωνα με την έκθεση του παρατηρητηρίου που έχει στηθεί στη Μανολάδα και παρακολουθεί πώς έχουν τα πράγματα εκεί με τους εργάτες γης, 100 άτομα αυτή τη στιγμή, τον μήνα Γενάρη συγκεκριμένα, καταγράφηκαν να βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο και να εργάζονται. Και όπως λέει η έκθεση του παρατηρητηρίου, έχουν καταγραφεί απάνθρωπες πάλι συνθήκες διαβίωσης, δεν τηρείται κανένας κανόνας υγιεινής και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ζουν εξαθλειωμένοι. Γεωργία, ήταν το 2013 όταν η υπόθεση αυτή απασχόλησε το Πανελλήνιο και ήταν το 2017 όταν η υπόθεση αυτή έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που με μια καταδικαστική απόφαση για τη χώρα μας ζητούσε από την Ελλάδα να αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα βλέπουμε η υπόθεση να ζωντανεύει ξανά στα δικαστήρια της Πάτρας μετά την έφεση που είχε ασκηθεί και αναμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα της δικαιοσύνης, το τελικό πόρισμα της δικαιοσύνης και τι θα αποφανθεί για τους κατηγορούμενους αυτής της πολύκροτης υπόθεσης. Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Ποσά αναδρομικών που φτάνουν τα 4.570 ευρώ υπολογίζεται το φίλι να επιστρέψει η κυβέρνηση σε 2.400.000 συνταξιούχους. Την επιστροφή των αναδρομικών βλέπουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο και οι δανειστές. Μετά την έκθεση της Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσδιορίζει στη δική του έκθεση το κόστος επιστροφών στα 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ, κάνοντας λόγο για δημοσιονομικό κίνδυνο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση. Έως και 4.500 ευρώ υπολογίζεται ότι οφείλει να επιστρέψει η κυβέρνηση λόγω των παράνομων μειώσεων του μνημονίου του 2012 σε καθέναν από τους 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχους. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τις αρχές του 2019 δικαιώνουν συνταξιούχους με αγωγές που κατατέθηκαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, με επιστροφές για το διάστημα από 1η Ιουλίου του 2015 μέχρι και το 2018. Και άδικες είναι και παράνομες. Και γιατί αυτό? Γιατί εμείς δουλέψαμε, τα έχουμε πληρωμένα με το αίμα μας, τα διεκδικούμε και θα τα πάρουμε. Θα τα πάρουμε όμως με αγώνες οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας. Μια τέτοια εξέλιξη βέβαια σημαίνει και πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς είναι ικανή να εκτροχιάσει για τα καλά την ελληνική οικονομία. Το κόστος αυτό για την ελληνική οικονομία ανέρχεται περίπου γύρω στα 9,5 με 10 δις. Κατά συνέπεια, ελάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε δεσμεύσεις για αυξημένα πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022 της τάξης του 3,5%. Από την σημερινή κυβέρνηση έχουν αναλυθεί αυτές τις δεσμεύσεις και μετά το 2022 2,2%. Αντιλαμβάνεστε ότι τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολλά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό που περιμένουν όλοι για να μάθουν τα τελικά ποσά είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την συνταγματικότητα ημί του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αν ο νόμος κριθεί αντισυνταγματικός, τα αναδρομικά μετρούν από τον Ιούλιο του 2015. Αν όχι, εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς, ξεκινούν από το 2016. Θα χαρίσουμε, θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις και ο αγώνας είναι και δίκαιος και θα τον κερδίσουμε. Η κυβέρνηση, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κατέβαζε τον κόσμο στα πεζοδρόμια και σήμερα πήγε στα δικαστήρια και επιχειρηματολόγησε να μην δοθούν αυτά τα χρήματα, διότι είναι εις βάρος της εθνικής μας οικονομίας. Αυτά είπε η κυβέρνηση. Όχι άλλα να λέμε στην αντιπολίτευση και άλλα να λέμε στην κυβέρνηση. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει την αντίδραση των θεσμών σε περίπτωση που οι εξελίξεις κριθούν οριστικά και αμετάκλητα υπέρ των συνταξιούχων, καθώς θα άλλαζαν τα δεδομένα για τους οικονομικούς δείκτες της χώρας.
Πάμε στη Μεσσηνία. Μια σημαντική εκστρατεία ξεκίνησε στο νοσοκομείο Καλαμάτας κατά του χρηματισμού των γιατρών. Η διοίκηση του Ιδρύματος, με σύνθημα «Το φακελάκι είναι δωροδοκία, είναι παράνομη πράξη, μη συμμετέχει σε αυτό», ζητά από τους πολίτες να καταγγέλουν όποιο περιστατικό πέσει στην αντίληψή τους. Επίσης, από την καρδιολογική κλινική ξεκινούν σεμινάρια εκμάθησης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Στη μάχη κατά της δωροδοκίας των γιατρών ή αλλιώς κατά στο γνωστό σε όλους μας φακελάκι, ρίχτηκε η διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας. Ο διοικητής, κ. Γιώργος Μπέζος, έδωσε εντολή να μοιράζεται φυλάδιο σε όσους κλείνουν ημερομηνία για να χειρουργηθούν στο νοσοκομείο, με κεντρικό σύνθημα «Το φακελάκι στο γιατρό είναι μία παράνομη πράξη». Έχει δοθεί εντολή στους υπαλλήλους της γραμματείας και στην προσπάθεια που κάνει το νοσοκομείο και η διοίκηση για το περιβόητο θέμα πια που έχει να κάνει με το φακελάκι, εκτός από την ημερομηνία χειρουργικής επέμβασης, οι ασθενείς έχουμε δώσει εντολή να λαμβάνουν και να τους χορηγείται και αυτό το φυλάδιο. Που τι λέει? Λέει πολύ απλά ότι το να δίνεις φακελάκι σε γιατρό θεωρείται παράνομη πράξη και σε αυτόν τον αγώνα που κάνει η διοίκηση σε θέλουμε μαζί μας. Είναι κοινή ευθύνη της διοίκησης και του κάθε πολίτη να αλλάξει αυτή η νοοτροπία, είπε ο κύριος Μπέζος, που τόνισε την ανάγκη σε αυτή την προσπάθεια να βρει συμμάχους. Η διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας σε αυτό το μείζον θέμα δεν σηκώνει τα χέρια ψηλά, μπαίνει μπροστά και ζητάμε σε αυτή την προσπάθεια να έχουμε σύμμαχο και τον κάθε πολίτη χωριστά. Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου στηρίζει τα σεμινάρια εκμάθησης καρδιακής αναζωογόνησης που θα διοργανώσει η καρδιολογική κλινική. Η τεχνική της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης είναι απλή και όσο περισσότερα άτομα είναι εκπαιδευμένα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να σωθεί κάποιος ασθενής. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την θεωρητική προσέγγιση της κάρπα με και χωρίς την βοήθεια αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και την ατομική πρακτική εξάσκηση σε προπλάσματα και απεινιδωτές. Σύμφωνα με στατιστικές, έχουμε σχεδόν 80 καρδιακές ανακοπές ανά 100.000 κατοίκους στο γενικό πληθυσμό. Αυτό, εάν το μεταφέρουμε στον νομό Μεσσηνίας, μιλάμε για 130 άτομα, τα οποία δεν προλαβαίνουν να έρθουν στο νοσοκομείο λόγω καρδιακής ανακοπής. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εκπαιδευτεί γύρω στα 200 άτομα σε αυτά τα σεμινάρια. Αυτό το πρόβλημα και αυτός ο επενδυτής θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψουμε τώρα σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, να οργανώσουμε σεμινάρια γνωριμίας με το κάρπα, με την κάρπα, με το BLS, να έρθουν δηλαδή άνθρωποι από διάφορους φορείς και απλοί πολίτες και να ανοιχτούμε στα σχολεία, στους αθλητικούς συλλόγους. Τα σεμινάρια είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αναζωογόνησης. Τις προτάσεις της Δημοτικής Παράταξης Νέα Πάτρα για το θεσμό του Πατρινού Καρναβαλιού παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε ο υποψήφιος δήμαρχος της Πάτρας Νίκος Νικολόπουλος. Στόχος της παράταξης είναι να μετατραπεί το Πατρινό Καρναβάλι σε ένα νέο και μεγάλο διεθνές φεστιβάλ. Να μετατραπεί το Πατρινό Καρναβάλι σε ένα μεγάλο διεθνές φεστιβάλ. Αυτό υποστήριξαν σήμερα τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης Νέα Πάτρα με επικεφαλής τον Νίκο Νικολόπουλο. Ο υποψήφιος δήμαρχος τόνισε ότι το μεγάλο πρόβλημα του καρναβαλιού έγκυται στην αντίληψη με την οποία το αντιμετωπίζει η εκάστοτε δημοτική αρχή ως δική της ιδιοκτησία, στην οποία προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις της στις χιλιάδες καρναβαλιστών αλλά και επαγγελματιών της πόλης. Προχωράμε και δεν βλέπουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, βλέπουμε μόνο μπροστά. Και έχουμε ήδη καταρτήσει ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο που δίνει πνοή στο καρναβάλι μας, ενισχύοντας την εξωστρεφιά του και επιδιώκοντας, ναι, την αποκόμιση των μέγιστων δυνατών ωφελών για την πόλη. Στο σχεδιασμό της παράταξης υπάρχει ακόμα και η δημιουργία καλλιτεχνικής σχολής στο καρναβαλικό εργαστήρι του Δήμου της Πάτρας. Έτσι λοιπόν, εμείς δεσμευόμαστε ότι από την πρώτη μέρα θα επιδιώξουμε μια βιωματική και έξυπνη καρναβαλούπολη, μια μικρή Disneyland, ένα αλουφάν πάρκ,
με καρναβαλικά στοιχεία από αυτά που δημιουργούνται. Κάθε χρονιά άλλα χάνονται και πετιούνται, αλλά και άλλα νέων δημιουργών, που αυτός ο χώρος θα είναι ένας δωδεκάμηνος τουριστικός προορισμός. Ο υποψήφιος δήμαρχος της Πάτρας δεν άφησε ασχολίαστα και τα δημοσιεύματα για τις κρυφές δημοσκοπήσεις, αλλά και τις αποδόσεις των υποψηφίων της Πάτρας στις εταιρείες στοιχημάτων. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που επειδή δεν βολεύουν εκείνους που την παρήγγειλαν, λένε στην εταιρεία, εγώ στην παρήγγειλα, εγώ την πλήρωσα, σου απαγορεύω από τη σύμβασή μας, δηλαδή εσύ να τη δημοσιοποιήσεις. Έτσι λοιπόν και όσες μπορεί να έχω εγώ στα χέρια μου, που δεν είναι όμως από εμένα, δεν είμαι εγώ ο εντολέας, δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω, γιατί δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Εκείνοι που τις παρήγγειλαν δεν τις δημοσιοποιούν, γιατί είναι στα χαμηλά, έχει υγρασία πολύ. Η παράταξη Νέα Πάτρα θα συνεχίσει να παρουσιάζει τις προτάσεις της ανά τομέα σε ειδικές εκδηλώσεις. Επιστρέφουμε στον τομέα της υγείας. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού στην Ευρώπη και την Ελλάδα είναι το θέμα που αναπτύσσεται απόψε σε εκδήλωση στην αίθουσα της Διακηδίου στην Πάτρα με κεντρική ομιλήτρια την πυρηνική ιατρό και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, Άννα Μαστοράκου. Εκεί είναι ο Νίκος Γιαπρακάς. Μαζί μας είναι και η κυρία Μαστοράκου. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλησπέρα, Γεωργία. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η ομιλία της κυρίας Άννας Μαστοράκου, της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας, γύρω από το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, έναν θεσμό για τον οποίο έχουμε ακούσει πολλά, αλλά ίσως να μην έχουμε καταλάβει και πολλά σαν πολίτες, αλλά και για το τι γίνεται με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Καλά τα λέω, κυρία Μαστοράκου. Υπάρχουν πολλές απορίες και βλέπουμε ότι και ο κόσμος εδώ, αμέσως με το που κατεβήκατε από το βήμα, έσπευσε να σας θέσει ερωτήσεις. Πραγματικά. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού εισάγει μια νέα νοοτροπία, η οποία έχει να κάνει με τη διαφύλαξη της υγείας του ατόμου και όχι μόνο στην αντιμετώπιση της νόσου. Ο οικογενειακός γιατρός είναι ο αρμόδιος να εστιάσει την προσοχή του στο για ποιο λόγο υπάρχει νόσος, να προσδιορίσει τις αιτίες στο περιβάλλον, στις συνήθειες του ατόμου, να προβεί σε διόρθωση της συμπεριφοράς, σε προληπτικά προγράμματα και στην εστίαση της συνεχούς φροντίδας και στην αποκατάσταση των αναπηρειών και των όλων προβλημάτων της κοινότητας, όπως για παράδειγμα η πολυφαρμακία ή λανθασμένη συμπεριφορά. Επομένως, είναι ένας θεσμός δοκιμασμένος στην Ευρώπη, το οποίο εισήχθηκε στην Ελλάδα με πιεστικό και αναποτελεσματικό τρόπο μέχρι στιγμής και πρόχειρο τρόπο, πραγματικά με παραλήψεις μεγάλες στην ενημέρωση του κόσμου. Είναι ένας θεσμός που δουλεύει στην Ευρώπη. Απλά υπάρχουν θέματα στην Ελλάδα όσον αφορά τον αριθμό των γενικών γιατρών που δεν υπάρχουν για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, άρα έχουν προστεθεί και οι παθολόγοι. Αλλά η αλλαγή της κουλτούρας θέλει και εκπαίδευση του γιατρικού προσωπικού και της ομάδας υγείας, αλλά και βέβαια και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει από κοινού, σοβαρή και υπεύθυνη. Και φαντάζομαι ότι αν δοθεί χρόνος, θα μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στο να αποκτήσει έτσι μια καλύτερη πορεία και ένα στόχο προσαρμοσμένο. Γιατί αποτελεί βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αποτελεί σημαντικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας, που πρέπει να πούμε το εξής στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ αδικημένη. Έχουμε κόκκινη κάρτα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, διότι έχουμε πάρα πολύ αδύναμη πρωτοβάθμια. Έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες νοσοκομιακές, οι οποίες δεν όφυλαν να αφιερωθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτό σημαίνει ότι και σπατάλη πόρων για υπερβολικές νοσηλίες, οι οποίες δεν θα έπρεπε. Η Πορτογαλία είναι ένα παράδειγμα μιας χώρας που έχει πάρα πολύ καλή πρωτοβάθμια, πολύ ενισχυμένη, με πάρα πολύ μείωση στις νοσηλίες που κάνει. Λόγω αυτής μιας καλύτερης κουλτούρας στη διαχείριση των νόσων. Ακριβώς. Κυρία, δεν ξέρω αν θες να θέσουμε κάποιο ερώτημα στην κυρία Μαστοράκου. Νίκο, απλά κλείνοντας, θα θέλαμε να μας δώσει κάποιες διαφορές σε σχέση με το θεσμό για το πόσο λειτουργεί στην Ευρώπη. Αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές, για παράδειγμα, στις αποδοχές των γιατρών. Γιατί, όπως μας είπε, δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο ο θεσμός στην Ελλάδα να μπει σε εφαρμογή. Ο
θεσμός στην Ελλάδα, είπατε ότι δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό για τους γιατρούς και τι σημαίνει και για τις αποδοχές τους ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού? Λοιπόν, οι αποδοχές των γιατρών, των οικογενειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι οι χειρότερες όλης της Ευρώπης. Έδειξε ένα πίνακα όπου το Λουξεμβούργο ξεκινάει με τήσια αμοιβή 294.000 ευρώ στον οικογενειακό γιατρό και ο μέσος όρος για την Ελλάδα είναι 22.000 ευρώ. Με μεγαλύτερο φορτίο έργου στην Ελλάδα, διότι αναλαμβάνει 2.200 ενήλικες, ενώ στην Ευρώπη είναι περίπου 1.500, άρα αναλαμβάνει περισσότερο έργο με λιγότερη αμοιβή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι οι γιατροί εγκαταλείπουν τη χώρα διότι βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας σε άλλες χώρες και οικοδομούν άλλα συστήματα υγείας πρωτοβάθμιας με το καλύτερο τρόπο, ενώ η Ελλάδα στερεί σε αυτό. Αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα. Και δεύτερον, βεβαίως, δεν έχει γίνει σωστή υποδομή ώστε να εκπαιδευτούν και οι γιατροί, αλλά και να το αγκαλιάσει ο πολίτης, γιατί έγιναν, όπως ξέρετε, με ένα τρόπο πιεστικό και πάρα πολύ, δημιούργησε πάρα πολύ σύγχυση και αγανάκτηση στους πολίτες στην αρχή της εφαρμογής. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τουλάχιστον αυτό τώρα αδρανεί, φαίνεται να αδρανεί, διότι δεν μπορεί να προχωρήσει τουλάχιστον με αυτούς τους όρους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μαστράκου, Νίκο, και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην Καλαμάτα. Τους πρώτους 30 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους παρουσίασε σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Τζουμαράνης. Επίσης, παρουσίασε τις βασικές αρχές του συνδυασμού του, που φέρει το όνομα Πρότυπος Δήμος. Τις βασικές αρχές και θέσεις του συνδυασμού Πρότυπος Δήμος, καθώς και τους πρώτους 30 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Τζαμουράνης. Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με τον απερχόμενο αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Δήμου να ζητά την στήριξη των πολιτών για να προσφέρει υπηρεσίες στον Δήμο από μια άλλη θέση, αυτή του Δημάρχου. Που όλοι οι δήμαρχοι με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό ιδιαίτερα. Στη ζωή μου πορεύτηκα με ήθος, ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια. Με το ίδιο ήθος και την ίδια αξιοπρέπεια θα αγωνιστώ και τώρα, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς παρασκηνιακές μεθοδεύσεις. Η επόμενη μέρα μας θέλει όλους ενωμένους και με κοινό παρανομαστή το συμφέρον του Δήμου, τόνισε ο κύριος Τζαμουράνης, που μίλησε για τους βασικούς άξονες του προγράμματός του και το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Δήμου που θέλει να προωθήσει. Ο Δήμος μας χρειάζεται μια νέα δημοτική αρχή που θα χαρακτηρίζεται από γνώση, σχέδιο, δυναμισμό, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα. Μια δημοτική αρχή που θα αντιλαμβάνεται τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται γύρω μας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή εποχή, η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, η αειφορία, η οικολογία. Η παράταξη Πρότυπος Δήμος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, είναι μια ανεξάρτητη πολυσυλλεκτική κίνηση πολιτών χωρίς κομματική στήριξη. Μια δημοτική αρχή που θα ανοίξει προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο μας, αγκαλιάζοντας όλους τους συνδημότες μας, ανεξάρτητα από πολιτικές προτιμήσεις και ιδεολογικές αφετηρίες. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των 30 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που κάλεσαν με τη σειρά τους τον κόσμο να τους ακολουθήσουν στον δρόμο προς τις εκλογές. Με την επέκταση του μεταφορικού ισοδυνάμου σε όλα τα νησιά της Ελλάδας από την 1η του Γενάρη, άνοιξε χθες η πλατφόρμα του Μέτρου για την κατάθεση των παραστατικών μεταφοράς από όλες τις νησιωτικές επιχειρήσεις. Η Νατάσα Πατρίνου έχει τις πληροφορίες. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από χθες βρίσκεται στον αέρα η πλατφόρμα του Μέτρου που αφορά την κατάθεση των παραστατικών μεταφοράς από όλες τις νησιωτικές επιχειρήσεις, ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα στοιχεία, να υπολογιστεί το αντιστάθμισμα και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων. Να τα δούμε τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Όσες νησιωτικές επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπες, από 1η Ιανουαρίου του 2019 το μέτρο αφορά όλη την χώρα. Οπότε λοιπόν οι νησιωτικές επιχειρήσεις σε όλα τα νησιά της χώρας που έχουν τον μοναδικό αριθμό νησιωτικής επιχείρησης μπορούν να ενταχθούν, να μπουν στην πλατφόρμα του μεταφορικού ισοδύναμου, μεταφορικοισοδυναμο.gr, και με τους κωδικούς του Taxis.net μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία των παραστατικών που αφορούν το μεταφορικό κόστος των εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά,
από 1η-1η του 19 μέχρι και την τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τώρα στο μεταφορικό κόστος, Γεωργία, υπολογίζεται και αυτό που έχει γίνει μέσω μιας μεταφορικής εταιρείας, αλλά και αυτό μέσω ναύλου ενός επαγγελματικού οχήματος. Να πούμε ότι περίπου 8.300 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί μέχρι ώρα στο συγκεκριμένο μέτρο και αναμένεται να λάβουν ή έχουν ήδη λάβει περίπου, κατά μέσο όρο δηλαδή, το 43% του μεταφορικού κόστους που έχουν δαπανήσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο. Πρέπει να ενημερωθούν επαρκώς όλοι οι επιχειρηματίες, γιατί πραγματικά θα τους βοηθήσει. Να τα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με αποκλεισμό του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από τον διάλογο για το σχέδιο συγχώνευσης των τμήματων του με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προχωράει ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Αυτό υποστήριξε ο πρίτανης του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Βασίλης Τριανταφύλου, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα. Μάλιστα, επισημαίνει ότι όχι μόνο δεν έχει καλέσει τη διοικητική αρχή του ΤΕΙ σε συνεργασία, αλλά δεν έχει απαντήσει καν στο προδεκαημέρου αίτημά της για συνάντηση. Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς, υποστηρίζει ο πρίτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος Βασίλης Τριανταφύλου αναφορικά με το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κύριος Τριανταφύλου, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άδειασε στην ουσία τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, ο οποίος είχε μιλήσει για σενάρια στα όσα είχαν ακουστεί περί συγχώνευσης με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Μετά την αποτυχία της λύσης με το ΕΑΠ, να τονίσω ότι στις συζητήσεις αυτές το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας δεν συμμετείχε, διότι δεν υπήρξε κατ' ουσία μία παρέμβαση η οποία να οδηγούσε στο να διαμορφώσουμε μία συνολική πρόταση μαζί με το ΕΑΠ. Η μόνη επαφή που υπήρξε ήταν με τον πρόεδρο της δικούς σας επιτροπής, ο οποίος μας ενημέρωσε για την πρόθεση του Υπουργείου να συζητήσει και έκτοτε παρέμειναν εκεί. Ο κύριος Τριανταφύλου δεν άφησε στο απειρόβλητο και την διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς όπως τόνισε, η πλευρά του ΤΕΙ δεν κλήθηκε και δεν συμμετείχε σε καμία συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής Πανεπιστημίου και ΤΕΙ με σκοπό να μορφοποιήσει την πρόταση της συγχώνευσης προς τον Υπουργό. Είμαι ξεκάθαρος, όχι. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ίδιο ισχύει τουλάχιστον για τα δύο μέλη της Επιτροπής, τα οποία ήταν παρόντα χθες στη Σύλληπτο και δεν γνώριζαν κάτι. Θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα λάθος. Προφανώς τα λάθη γίνονται για να διορθωθούν και πιστεύουμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Υπουργός θα μας καλέσει για να εκφράσουμε και εμείς τις απόψεις μας πάνω στο σχέδιο που ετοιμάζεται. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλυθούν πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΤΕΙ σχετικά με τους τρόπους αντίδρασης, τη στιγμή που οι φοιτητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος έχουν ήδη ξεκινήσει τις κινητοποιήσεις τους με κατάληψη στο κτίριο της διοίκησης αλλά και με ενημερώσεις των τοπικών φορέων, επιχειρώντας την συστράτευσή τους ενάντια στους σχεδιασμούς Γαβρόγλου. Πάμε στην Κεφαλονιά. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιούν αύριο από κοινού η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς Ιθάκης και ο Σύλλογος Δασκάλων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Στο επίκεντρο είναι μια σειρά από αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως η μονιμοποίηση των αναπληρωτών, οι αλλαγές στο Λύκειο και κυρίως οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης όλων των σεισμόπληκτων σχολείων σε όλο τον νομό και ιδιαίτερα στην Παλική. Η Ελευθερία Κουλουριώτου από το inkefalonia.gr θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε μια λοιπόν συνέντευξη η οποία επανέφερε ξανά τα θέματα τα οποία αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ΕΛΜΕΚΗ, η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, επισήμανε ότι όχι μόνο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η κατασκευή, δεν διαφαίνεται 5 σχολικών συγκροτημάτων, αλλά σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε χαρακτήρισαν την κατάσταση ότι βρίσκεται υπό του μηδενός. Επίσης, επισήμαναν χωριστά για κάθε συγκρότημα τα προβλήματα που υφίστανται και ακόμη χαρακτήρισαν ένα μελλοντικό μάτι, το ΕΠΑΛ Αργοστολίου, το οποίο βρίσκεται σε μια πευκόφυτη περιοχή και αν μη τι άλλο κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή λόγω των πευκοβελών να γίνει παρανάλωμα. Ακόμη πέραν της ανάλυσης η οποία έκαναν για όλα τα σχολικά συγκροτήματα και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα όντως, αναφέρθηκαν επίσης ότι ενώ υπάρχει ήδη η επιδότηση για το Λιξούρι, για το συγκρότημα του επαγγελματικού λυκείου, εντούτοις και η μελέτη δεν προχωράει τίποτα. Τα πάντα έγινε σε τέλμα. Και εντωμεταξύ έγινε και μια αναφορά για τον Δήμαρχο Κεφαλονιάς, τον κύριο Αλέξανδρο Παρίσι, σε σχέση με την αντιμετώπιση που έτυχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς Ιθάκης και μάλιστα με χαρακτηρισμούς βαρύτατους όπως ανέφεραν. Και είναι γεγονός ότι έχουν οι σχέσεις ενταθεί μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, του Δήμαρχου Κεφαλονιάς
και της ΕΛΜΕΚΗ. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να βρουν λύση τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει όλη η μαθητική κοινότητα στην Κεφαλονιά και πολύ περισσότερο, όπως προείπατε, η Παλική, η οποία βλέπει ακόμη τα παιδιά της να στεγάζονται σε προκατασκευασμένα και είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν ωφελεί ούτε τα παιδιά, αλλά ούτε και τις μελλοντικές δραστηριότητες αυτών που θα έρθουν να αναπληρώσουν τους προηγούμενους. Οπότε όλα αυτά τα αιτήματα τους οθούν αύριο να βγουν και πάλι στους δρόμους. Ελευθερία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα από την περιφέρεια. Το έστρωσε για τα καλά στα Καλάβρητα μετά τη σφοδρή χθεσινή χιονόπτωση. Σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους, ενώ έγιναν εκτεταμένοι καθαρισμοί δρόμων. Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, ωστόσο, ανανεώθηκε, καθώς κατά μέσο όρο έπεσαν τουλάχιστον 50 πόντι χιονιού. Η κακοκαιρία, ειδικά το βράδυ της Τρίτης, σκέπασε στο χιόνι τα Καλάβρητα που το πρωί της Τετάρτης βρίσκονταν σε πολλά σημεία ακόμη και κατά 70 πόντους κάτω από το χιόνι. Η έντονη χιονόπτωση είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν για λίγο οι κεντρικοί οδικοί άξονες και συνεργεία της περιφέρειας και του Δήμου να αναλάβουν τον καθαρισμό των δρόμων για να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Από αργά χθες τη νύχτα είχαμε χιόνια στα Καλάβρητα και μέσα στην πόλη γύρω στους 20 περίπου πόντους και βεβαίως προς το χιονοδρομικό περισσότερο. Βεβαίως και στους δρόμους χιόνι και στα χωριά μας, τα ψηλότερα ιδίως. Mm-hmm. Όμως από νωρίς το πρωί, από τις 5.30 ώρα είμαστε σε ετοιμότητα. Συνεργεία του Δήμου μας και στη συνέχεια αργότερα έφτασαν και της περιφέρειας. Καθαρίσαμε τους δρόμους, δεν υπήρχαν προβλήματα. Ο δρόμος Πούντας Καλαβρίτων, που συνήθως επιβαρύνεται περισσότερο από τις χιονοπτώσεις, καθαρίστηκε και η διέλευση των οχημάτων γίνεται πλέον χωρίς αλυσίδες. Ανάλογη επέμβαση έγινε και στο δρόμο Καλάβρητα Κλητορία μέσω των Λουσών. Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, δεν έγιναν μαθήματα την Τετάρτη στα σχολεία των Καλαβρίτων. Για προληπτικούς μόνο λόγους, σήμερα τα σχολεία έμειναν κλειστά για μια μέρα, γιατί όντως ήταν απότομο το χιόνι και δύσκολο. Δεν υπήρχε κανένα άλλο πρόβλημα όμως. Ευχάριστα είναι τα νέα και για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, αφού η χιονόπτωση της Τρίτης άφησε κατά μέσο όρο μισό μέτρο φρέσκο χιόνι στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, που θα ξεκινήσει από το ερχόμενο Σάββατο με σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Πάμε στη Λακωνία, όπου αρκετά επεισοδιακός ήταν ο τελικός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Λυκείων στη Σπάρτη. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει ο Τάκης Κούρος, ενώ παράλληλα θα βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από τον αγώνα. Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ναι, σίγουρα επεισοδιακός. Θα πω ότι κάτι που δεν μας τιμά και δεν τιμά ιδιαίτερα τη μαθητική κοινότητα. Επικοινώνησα, θα πω στη συνέχεια, και με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μας, μιας και το πρωτάθλημα αυτό ποδοσφαίρου αφορούσε όλα τα λύκια της Λακωνίας, με αποτέλεσμα να πούμε όμως, να μην χάσουμε και την ουσία, ότι το κύπελο το πήρε το τρίτο γενικό λύκειο. Μετά όμως υπήρξαν επεισόδια. Υπήρξαν επεισόδια έξω από το γήπεδο, τα οποία είχαν ξεκινήσει λίγο εντός του γήπεδου. Πράγματα όπως είδαμε και όλα αυτά που ακούστηκαν που δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε σίγουρα. Εγώ θέλω να το πιάσω αλλιώς το θέμα και να πω τελικά η σύγχρονη άποψη για το ρόλο του αθλητισμού γύρω από την καλλιέργεια των παιδιών μας περικλείεται στη φράση τελικά ποιος είναι νικητής και ποιος είναι πρώτος, Γεωργία. Ο αθλητισμός στις μέρες μας φαίνεται να προτάσει τη σημαία της νίκης αδιαφορώντας για τη συμμετοχή, το σεβασμό των αντιπάλων, το σεβασμό των θεατών και των αρχών του αθλητισμού. Αγνοείται συστηματικά η καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, το εφαγωνίζεται και η ηθική ανάπτυξη των παιδιών μας. Και λέγοντας αυτά, θέλω να πω ότι δεν είναι απλά να βγάλουμε ανθρώπους στην κοινωνία αύριο μορφωμένους είτε επιστήμονες, αλλά να βλέπουμε από αυτά τα παιδιά να γίνονται όλα αυτά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να αλλάξουν αύριο την κοινωνία μας. Αυτά πρέπει να προάγουν τον πολιτισμό, στον αθλητισμό.
Εμείς ό,τι καταφέραμε, καταφέραμε. Ίσως να μην τα κάναμε καλά, αλλά η νέα γενιά έχει ένα μεγαλύτερο βάρος, Γεωργία, αν μου επιτρέπεις, να αλλάξει και να διορθώσει όλα αυτά τα λάθη που κάναμε εμείς. Έτσι, ακριβώς, κάπου ξέφυγαν τα πράγματα, όπως βλέπουμε. Ναι, τα συνθήματα καπνογόνα έσκησαν πανό. Ήταν λίγο η κατάσταση... Ναι, επικοινώνησα με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκεί μου είπαν ότι η Οργανωτική Επιτροπή που ήταν στους αγώνες έχει καταγράψει και υπάρχει και στο φύλλο του αγώνος όλα αυτά τα επεισόδια. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει πειθαρχική δικαιοδοσία. Θα εκτιμηθούν αυτές τις ημέρες τα γεγονότα, όπως μου είπαν επίσημα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και να πούμε ότι αύριο η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ενδεχομένως να υπάρξουν κυρώσεις σε πρώτη φάση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ίσως και από το ίδιο το σχολείο το ΕΠΑΛ. Να πούμε όμως και να τονίσουμε σίγουρα ότι ήταν μια μικρή μερίδα μαθητών. Δεν μπορεί να παίρνει, όπως λέμε, η μπάλα όλους τους μαθητές, που εντάξει, ας θεωρήσουμε ότι ήταν λίγο πιο θερμόαιμοι και θέλαν να κερδίσουν. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, όπως είπα, δεν μας τιμούν. Και τώρα, θα σταματήσω εκεί. Να σταματήσουμε εδώ και τάκι να πάμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα βρέθηκε στη Σπάρτη ο υποψήφιος περιφερειάρχης με τη λαϊκή συσπήρωση, ο κύριος Γόντικας. Ανακοίνωσε συμβούλους, αλλά έδωσε και συγκεκριμένα μηνύματα σε σχέση με έργα στη Λακωνία. Ναι, να πούμε ονομαστικά, οι σύμβουλοι που ανακοινώθηκαν για το περιφερειακό ψηφοδέλτιο όσον αφορά τη Λακωνία είναι η Ασπιώτη Άννα, η Βαλιώτη Ελένη, ο Βρουλίτης ο Βασίλης, ο Ζάβαλης ο Τριαντάφυλλος, η Καραχάλη Γεωργία, ο Μαντάς ο Μιχάλης και ο Παπαδάκος ο Νίκος. Στη συνέχεια έγινε μια ερώτηση από εμένα όσον αφορά, γιατί έχω ξαναυποθεί αυτό όσον αφορά τα έργα στη Λακωνία και πήρα την ευκαιρία, μια και είχε έρθει ο κ. Γόντικας εδώ και τον ρώτησα, έργα στη Λακωνία όντως έχουν γίνει και έχουν πέσει αρκετά εκατομμύρια. Δεν διαφώνησε μαζί μου ο κ. Γόντικας, απλά διαφώνησε για το πού πέσαν και ποιες ήταν οι προτεραιότητες συγκεκριμένης περιφερειακής αρχής. Εκεί είναι η μεγάλη διαφωνία του και το λέει στο βίντεο. Τάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Για να δούμε τι λέει ο κ. Γόντικας για τις προτεραιότητες. Αντιμετωπίζοντας τα έργα, βάζουμε προτεραιότητα. Πρώτη, είναι έργα για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Είναι έργα για την ικανοποίηση, αν θέλετε, πρώτα και κύρια, βασικών λαϊκών αναγκών. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα έργα που έχουν γίνει στην Λακωνία, το λιμάνι του Γηθίου για να δένουν τα κρουαζερόπλια, τα αλλιευτικά καταφύγια στα Βελανίδια, 20 εκατομμύρια το λιμάνι του Γηθίου, 1,5 εκατομμύριο στα Βελανίδια, 1,5 εκατομμύριο στον Άγιο Νικόλα, ένα από εδώ, άλλα από εκεί, για να δένουν οι tour operators στα κρουαζερόπλια. Αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αν δινόντουσαν πρώτα και κύρια για να γίνουν έργα αντιδιαβρωτικά, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιοχές που κάηκαν, στη Νεάπολη, στην περιοχή της Μάνης, αν δοθούν για έργα για να φτιαχτούν μικρά φράγματα όπως το φράγμα της Κελεφίνας, υδατοδεξαμενές και άλλα που έχουν να κάνουν με τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, τη συγκράτηση των νερών, έτσι ώστε ο αγρότης να έχει γρήγορο, φθηνό και νερό όλη την περίοδο και να μην αναγκάζεται να χτυπάει γεωτρήσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων για να βρει νερό, θα ήταν μια ανάσα για τους αγρότες εδώ στη Λακωνία. Δεύτερο ζήτημα. Δόθηκαν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εδώ στη Λακωνία για δρόμους που βυθίζονται και γεφύρια που γκρεμίζονται. Αν λέμε αυτό στη Λακωνία έχει πρώτη προτεραιότητα. Σκούρα πυρή. Τι έγινε αλήθεια με τη γέφυρα που παρουσιάστηκε ότι ήταν φτιαγμένη, ο προηγούμενος ανάδοχος τσέπωσε τα εκατομμύρια και έγινε καπνός. Γέφυρα της Μακρινάρας. Τι έγινε με τη βύθιση, παράκαψη βουτιάνων. Κάθε 3 και 5 ο δρόμος κλείνει. Και να αλλάξουμε θέμα, πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι η παρουσίαση της αναβίωσης του Ιερού Λόχου του Αλέξανδρου Ψηλάντη από το Σύλλογο Φίλη της Μουσικής Διονύσης Ολομός της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής Γεώργιος Σούρλας με θέμα το βιβλίο του «Τα βήματα του Ιερού Λόχου». Στα βήματα του Ιερού Λόχου.
Η παρουσίαση της αναβίωσης του Ιερού Λόχου μετά την Αθήνα πραγματοποιήθηκε και στο Μεσολόγγι, στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλα Καρνανίας. Ο Σύλλογος Φίλοι της Μουσικής, Διονύσιος Σολωμός, που διοργάνωσε την εκδήλωση, παρουσίασε το ιστορικό των γεγονότων που οδήγησαν στην αναγέννηση του Ιερού Λόχου και τον σχεδιασμό του για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτό που σήμερα βλέπετε και με χαρά σας παρουσιάζουμε είναι αποτέλεσμα μιας σκέψης που μας ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, συλλογικής δουλειάς. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να έχουμε επιτύχει το στόχο μας, χρειάστηκε να δώσουμε ένα μεγάλο και δύσκολο αγώνα. Η παρουσίαση είχε τη στήριξη του Μητροπολίτη Ετωλίας και Καρνανίας, καθώς και την υποστήριξη του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που μίλησαν για τη σημασία μετάδοσης της ιστορίας της Ελλάδας και στις επόμενες γενιές. Και αφήστε τους εθνικισμούς και τους ρατσισμούς. Δεν είμαστε εθνικιστές, ούτε σοβινιστές, ούτε ρατσιστές. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες. Και θα μείνουμε αυτοί πάντα. Θα δώσουμε τη μαρτυρία παντού. Να ευχηθούμε λοιπόν όλοι μας να πάρουμε αυτή την απόφαση. Να ζούμε στην Ελλάδα ως Έλληνες και να ομολογούμε την Ελλάδα και να προασπιζόμαστε την Ελλάδα, γιατί δεν διαπραγματεύεται η πατρίδα μας ποτέ την παρουσία της. Μαζί και η Μητρόπολη και ο Δήμος θα είναι συμπαραστάτες σε κάθε βήμα, έτσι ώστε το 21 όχι μόνο να το διεκδικήσουμε, αλλά να το κάνουμε πράξη. Θα είμαστε η πολιτιστική, η θρησκευτική, η ιστορική πρωτεύουσα της χώρας για όλα αυτά που άλλοι χύσαν το αίμα τους για να το απολαμβάνουμε εμείς σήμερα. Ομιλητές της βραδιάς, ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Γιώργος Σούρλας, που μίλησε για το βιβλίο του «Στα βήματα του Ιερού Λόχου», αλλά και η Νικολέτα Ζιγούρη, ιστορικός, που μίλησε για την ιστορία του Ιερού Λόχου μέσα από τα κοιμήλια του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Δικαίωμα του καθενός και υποχρέωση να ανοίγει σε όποιο κόμμα θέλει και παράταξη πολιτική. Αλλά υποχρέωση όμως και καθήκον είναι να ανοίγει πρωτίστως και πρώτα στην παράταξη που λέγεται Ελλάδα και μετά στο κόμμα του. Στην Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Παπαδού. Πάνω απ' όλα η πατρίδα. Πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Και μετά το κόμμα. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο κύριος Σούρλας ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου, Διονύσιος Σολωμός, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με βίντεο από την πρώτη παρουσίαση του Ιερού Λόχου στην Αθήνα, όταν τα μέλη της Φιλαρμονικής του Συλλόγου ντύθηκαν για πρώτη φορά με αντίγραφο της στολής των ιερολοχητών του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Ικανοποίηση από την επιτυχία των καρναβαλικών εκδηλώσεων του προηγούμενου τριημέρου εκφράζει ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτρης Κοστούρος. Κορονίδα των εκδηλώσεων στο Ναύπλιο ήταν το Βενετσιάνικο Καρναβάλι που εντυπωσίασε για άλλη μια χρονιά ντόπιους και επισκέπτες. Βούλιαξε το Ναύπλιο κατά το τριήμερο του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας με πλήθος επισκεπτών να το επιλέγουν για την απόδραση του τριήμερου και να παρακολουθούν από κοντά τις εκδηλώσεις που είχε ετοιμάσει ο Δήμος. Τις εντυπώσεις έκλεψε και φέτος το Βενετσιάνικο Καρναβάλι. Νομίζω ότι ήταν καθόλου επιτυχημένη η διοργάνωση των εκδηλώσεων στο Ναύπλιο. Και αυτό γιατί όταν μιλάμε για έναν στους 5 πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ελλάδα, έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες του κόσμου, ο οποίος θα μας προτιμήσει και φέτος μας προτίμησε κατά χιλιάδες, για να έρθει να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του στην πόλη μας. Μικροί και μεγάλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους και μετέτρεψαν το γραφικό Ναύπλιο σε μια βενετσιάνικη πολιτεία που άφησε μαγεμένους χιλιάδες θεατές, ντόπιους και επισκέπτες. Τα ντόμινο, οι μεταμφιέσεις, οι ξυλοπόδαροι και το θέατρο του δρόμου συνετέλεσαν σε ένα ξεχωριστό θέαμα που ξεκίνησε στην πλατεία Δημαρχείου και έφτασε στην πλατεία Συντάγματος, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αργολικής Πρωτεύουσας. Αυτά τα γεγονότα, πέρα από το ότι είναι μια σύνδεση με την παράδοσή μας, με τις ρίζες μας και αναβιώνουν πάρα πολλά έθιμα, με έναν τρόπο που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλει κανέναν, αλλά μόνο να τιμά
τους ανθρώπους μας, έχουν αποκτήσει στην εποχή μας και μια τρομερή σημασία σε ό,τι αφορά τη μικροοικονομία της περιοχής. Άρα το πώς κινείται η οικονομία μέσα από αυτά είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο θεωρώ ότι έχουμε πετύχει 100%. Το Ναύπλιο κατακλείστηκε από πλήθος κόσμου και κέρδισε για άλλη μια φορά το στοίχημα της επισκεψιμότητας, με όσους βρέθηκαν στην πόλη να μένουν ικανοποιημένοι από τα δρόμενα και τη γραφική ατμόσφαιρα της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Κερδίζει έδαφος για την παραμονή του στον Αστέρα Τρίπολης ο Γιώργος Παράσχος. Πολύ κοντά στο να παραμείνει στον Αστέρα Τρίπολης είναι ο έμπειρος τεχνικός Γιώργος Παράσχος. Εργασίες για να βελτιωθεί το γήπεδο της Αγίας θα γίνουν από την Παναχαϊκή Ένωση. Στην Σπάρτη ο Δημήτρης Βουδούρης ανακοίνωσε και επίσημα ότι παραμένει μεγαλομέτοχος της ομάδας. Το θετικό έργο του προπονητή του Αστέρα Τρίπολης Γιώργου Παράσχου από την στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους διοικούντες που φαίνεται να θέλουν να τον κρατήσουν στον πάγκο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Έλληνας τεχνικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, ενώ έχει βοηθήσει να διατηρηθεί ένα εξαιρετικό κλίμα στα αποδυτήρια. Ο Αστέρας βρίσκεται στην 10η θέση στο πρωτάθλημα της Super League αλλά και στα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Στην Football League, στην ανακατασκευή του χλεοτάπητα του γηπέδου της Αγίας, προχωράει η ομάδα της Παναχαϊκής με πρωτοβουλία του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ Δημήτρη Δρόσου. Το κόστος αναμένεται να φτάσει στα 120.000 ευρώ, ενώ επίσης θα γίνουν και βελτιώσεις στα αποδυτήρια και στους βοηθητικούς χώρους των εγκαταστάσεων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να βοηθηθεί ακόμα περισσότερο η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής για τους αγώνες. Με ανακοίνωσή του, ο επιχειρηματίας Δημήτρης Βουδούρης θέλησε να ενημερώσει ότι παραμένει μεγαλομέτοχος της Σπάρτης και έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, ενώ τόνισε ότι καμία άλλη διοίκηση δεν έχει πάρει την ομάδα στα χέρια της. Μεταξύ άλλων, αναφέρει στην ανακοίνωσή του: προς τούτο ενημερώνω άπαντες πως ουδεμία μεταβολή έχει υπάρξει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΑΕ Σπάρτη ΠΑΕ και παραμένει η ανωτέρω εταιρεία νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Δημήτριο Βουδούρη, μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, κατά ποσοστό 90% επί του συνόλου των μετοχών από την 13η Σεπτεμβρίου του 2018, όταν και η αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ενέκρινε την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών ως και σήμερα. Η πολυσυζητημένη συμφωνία μεταβίβασης του πακέτου των μετοχών μου εν τέλει δεν ευωδόθηκε με αποτέλεσμα να ματαιωθεί χωρίς δική μου υπαιτιότητα. Ως εκ τούτου, εξακολουθώ να είμαι ο αποκλειστικός μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, ενασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου. Σπουδαία είναι η συνεισφορά του Ντίνου Καλαμπάκου για την σωτηρία του Χαριλαίου Τρικούπη Μεσολογγίου στην Α2 Μπάσκετ. Διεθνή διοργάνωση Μοτοκρός διεκδικεί η αγωνιστική λέσχη μηχανοκίνητου αθλητισμού Μεγαλοπολής. Εξαιρετικό είναι μέχρι τώρα το έργο του Ντίνου Καλαμπάκου στην τεχνική ηγεσία του Χαρίλαου Τρικούπη Μεσολογγίου, ο οποίος συμμετέχει στην Α2 Μπάσκετ. Ο έμπειρος προπονητής έχει βοηθήσει την ομάδα να εξασφαλίσει τη σωτηρία, αλλάζοντας την εικόνα της προς το καλύτερο από τη στιγμή που ανέλαβε την θέση του προπονητή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης με τον Ντίνο Καλαμπάκο στον πάγκο έχει απολογισμό 9 νίκες και 5 ήττες, αντιμετωπίζοντας και τους τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Η συνέχεια είναι δύσκολη για τον σύλλογο από το Μεσολόγγι, ο οποίος όμως έχει πλησιάσει στο στόχο της παραμονής στην Α2 Μπάσκετ. Αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Motocross Junior διεκδικεί για την Μεγαλόπολη η αγωνιστική λέσχη μηχανοκίνητου αθλητισμού της περιοχής. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διοργάνωση, με την περιφέρεια Πελοποννήσου να συμμετέχει και αυτή, ώστε να επιτευχθεί η πραγματοποίηση ενός τόσο σημαντικού αγώνα. Η πίστα της Μεγαλόπολης έχει φιλοξενήσει και στο παρελθόν μεγάλες διοργανώσεις και στόχος είναι να καταφέρει να πραγματοποιήσει τον συγκεκριμένο αγώνα που θα φέρει συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο για να αγωνιστούν. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, Travel Life με την Ελένη Κίτσιου και στις 17 μέρες σινεμά. Απόψε, ο Ιάσονας Τσόλης μας παρουσιάζει όλες τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ιόνιαν στο YouTube, Ιόνιαν Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.